Μείωση πάνω από 5,6% σημείωσε ο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, σύνολο εγχώριε και εξωτερική αγορά τον Μάιο φέτο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαου 2011, έναντι αύξηση 9,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προ το 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι πολύ περισσότερο ο δείκτη, το βλέπουμε όλοι, το βιώνουμε όλοι. Το έχει αποτυπωθεί άλλωστε και στου ισολογισμού τη χρήση του 2011 θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Ίσως αυτό το ποσοστό που λέτε ότι είναι, η μηνιαία πτώση. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Γνωρίζετε καλά ότι ζούμε έναν οικονομικό αρμαγεδόνα. Ε, αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε από την πτώση της κατανάλωσης. Η πτώση της κατανάλωσης φέρνει πτώση στη βιομηχανική παραγωγή, πτώση του τζίρου και αύξηση ανεργία. Η οικονομία, έχουμε πει πολλές φορές, είναι αλυσίδα. Επομένως, όταν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα για να ξοδέψει, αφού υφίσταται διαρκείς μειώσεις μισθών συντάξεων, καταλαβαίνετε ότι και η βιομηχανία υφίσταται αυτές τις επιπτώσεις των, του να μην έχουν οι καταναλωτές χρήματα. Ελπίζουμε ότι το κλίμα θα αναστραφεί, δεν το βλέπω όμως, διότι τα νέα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ακούγονται θα είναι ακόμα πιο δυσμενή για τον εργαζόμενο και τους συνταξιούχους, άρα και η βιομηχανική παραγωγή θα έχει πολύ μεγαλύτερη πτώση. Ωστόσο, όσε επιχειρήσει είχαν εξωστρέφεια είναι σε καλύτερη μοίρα από τι υπόλοιπε. Όσε επιχειρήσει είχαν εξωστρέφεια νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τι υπόλοιπε επιχειρήσει. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα προϊόντα, τα οποία μπορούν να σταθούν και να ανταγωνιστούν προϊόντα άλλων χωρών αλλά και εμείς οι επιχειρηματίες έχουμε την ευθύνη μας, έχουμε την ευθύνη διότι βολευθήκαμε σε μια εύρωστη εσωτερική αγορά τα προηγούμενα χρόνια, δεν κοιτάξαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, δεν κάναμε τις απαραίτητες επενδύσεις, δεν πήγαμε σε αγορές που έπρεπε να πάμε, με αποτέλεσμα οι εξαγωγέ μας να μην είναι πολύ μεγάλο ποσοστό στον προπολογισμό μας. Ε, υπάρχει αύξηση, είναι διψήφια κοντά στο 11%. Αν βάλουμε τα πετρέλαια παραπάνω, θεωρούμε ότι το πετρέλαιο δεν είναι ελληνικό προϊόν, οπότε δεν το υπολογίζουμε. Να σημειώσουμε ότι ο μέσο γενικό δείκτη του 12 Ιουνίου 2011 Μαου 2012 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του 12 μήνου Ιουνίου 2010 Μαου 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 4,7% έναντι αύξηση 7,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων 12 μήνων.